Του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και από το βιβλίο Βασιλέων Α, στη σελίδα 355 και κεφάλαιο ΚΑ. Σελίδα 355, κεφάλαιο ΚΑ, από το βιβλίο Βασιλέων Α. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, Ναβουθέο η Εζραηλίτης είχε ένα μπελώνα εν Ιεζραήλ, πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και λάλησε ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ λέγον, «Δώσ' μη τον αμπελώνα σου, δια να έχω αυτόν κήπο λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου. Και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερον παρά αυτόν, ή αν είναι αρεστόν εισέ, θέλω σι δώσει το αντίτιμον αυτού εις Αργύριον». Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, «Μη γέννητο εις εμέ παρά του Θεού, να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εισέ». Και ήλθε ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού σκυθρωπός και δυσαρεστημένος δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ιεζραηλίτης. Λοιπόν, δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου. Και πλαγίασε επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγεν άρτον. Και ήλθεν προς αυτόν η Ιεζάβελ, η γυνή αυτού, και είπε προς αυτόν, «Διατί το πνεύμα σου είναι περίλοιπον, ώστε δεν τρώγει σάρτον?» Ο δε είπε προς αυτήν, «Επειδή ελάλησα προς Ναβουθέ τον Ιεζραηλίτην και είπα προς αυτόν, δώσ' μη τον αμπελώνα σου διαργυρίου, ή αν αγαπάς θέλω σι δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού, και εκείνος απεκρίθη δε θέλω σι δώσει τον αμπελώνα μου». Και είπε προς αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού, «Συ τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ? Σηκώθητη η φάγη άρτων, και ας είναι εύθυμος η καρδία σου, εγώ θέλω σι δώσει τον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας, τους όντας εν την πόλη αυτού τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφεν τις επιστολές λέγουσα, «Κηρύξατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και παρακαθίσατε δύο άνδρας, κακούς αντίκρι αυτού, και ας μαρτυρήσω συν κατά αυτού λέγοντες, «Συ ευλασφήμισες τον Θεόν και τον Βασιλέα, και εκβάλατε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει». Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμήνησε προς αυτούς η Ιεζάβελ, κατά το γεγραμμένον της επιστολής, τας οποίας έστειλε προς αυτούς. Εκήρυξαν νηστεία και κάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και σήλθον δύο άνδρες κακοί και κάθισαν αντίκρι αυτού. Και μαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού, κατά τον Ναβουθέ ενώπιον του λαού λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ευλασφήμισε τον Θεό και τον Βασιλέα». Τότε έβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες, «Ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και απέθανε». Και ως ήκουσε η Ιεζάβελ ότι ο Ναβουθέ ελιθοβολήθηκε και απέθανε, είπε η Ιεζάβελ προς τον Αχάβ, «Σηκώθητη, κληρονόμησον τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε να σου δώσει διαργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά απέθανε». Και ως ήκουσε ο Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανε, εσηκώθη ο Αχάβ να κατεβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ισραηλίτου, για να κληρονομήσει αυτόν. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν το θεσμίτη λέγον, «Σηκώθητη, κατάβα η συνάντηση του Αχάβ βασιλέως του Ισραήλ, ως της κατοικίαν Σαμαρία, ιδού εν το αμελώνι του Ναβουθέ είναι, όπου κατέβει για να κληρονομήσει αυτόν. Και θέλει εις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτη εκληρονόμησας. Και θέλει εις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εν το τόπο όπου εκείνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλω σου γλύψει εκείνες το αίμα σου, ναι σου». Και είπε ο Αχάβ προς τον Ηλίαν, «Με έβρικα σε εχθρέ μου». Και απεκρίθη, «Σε έβρικα, διότι επόλυσας σε αυτόν εις τον απράτης των πονηρών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού λέγει Κύριος, εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε και θέλω σαρώσει κατόπιν σου και εξολοθρεύσει του Αχάβ τον Ρούντα προς τον τείχον και των πεφυλαγμένων
και των αφημένων μεταξύ του Ισραήλ και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ροβοάμ Υιού του Ναβάτ και ως τον οίκον του Βασά Υιού του Αχιά δια των παραοργισμών των οποίων με παρόργησας και έκαμε στον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και περί της Ιεζάβελ έτι ελάλησον ο Κύριος λέγον «Οι κίνες θέλουσι καταφάγει την Ιεζάβελ πλησίον του προτυχήματος της Ιεζραήλ. Ως της εκ του Αχάβ αποθάνει εν τη πόλη, οι κίνες θέλουσιν καταφάγει αυτόν. Και ως της αποθάνει εν το αγρό, τα ποτεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Ουδείς το όντι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ως της επόλυσεν σε εαυτόν, εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού. Και έπραξε βδελιρά σφόδρα, ακολουθών τα είδωλα κατά πάντα όσα έπρατον οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Ως δε οίκουσεν ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί την σάρκαν αυτού και ενίστευσε και εκείτε το περιτετυλιγμένο σάκον και βάδιζε και κυφός. Ήλθε δε ο λόγος του Κυρίου προς τον Ελίαν το θεσβήτην λέγον «Είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιόν μου, επειδή εταπεινώθη ενώπιόν μου δεν θέλω φέρει το κακόν εν τες ημέρες αυτού, εν τες ημέρες του Υιού αυτού θέλω φέρει το κακόν επί τον οίκον αυτού. Αμήν». Αχάβ, Ιεζάβελ, οι χειρότεροι βασιλείς που πέρασαν από το λαό του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ εκείνη παρακινούσε τον Αχάβ και αυτός δεν είχε την ικανότητα και τη δύναμη, αν και γνώριζε το Λόγο του Θεού, γνώριζε το Θεό, αν και δεχότανε τον Ηλία ότι ήταν προφήτης του Κυρίου, παρόλα αυτά δεν μπορούσε να αντισταθεί και να αντιμετωπίσει τη γυναίκα του την Ιεζάβελ. Περνάνε τα χρόνια, φτάνει προς το τέλος της ζωής του ο Αχάβ, αλλά και τότε και προς το τέλος ακόμη δεν μετανοεί, δεν επιστρέφει. Δεν μπορεί ο φόβος του Θεού να τον οδηγήσει σε μετάνοια, γιατί δεν είχε φόβο Θεού. Δεν μπορούσε ο λόγος του Θεού να τον οδηγήσει σε μετάνοια, γιατί δεν τον άκουγε σαν λόγο Θεού. Ήξερε ότι ο Ηλίας είναι προφήτης, αλλά δεν άκουγε τα λόγια του Ηλία σαν λόγια Θεού, αλλά σαν λόγια του Ηλία. Κι έτσι, πειρασμός μεγάλος βρέθηκε μπροστά του. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, να φέρνει πειρασμούς μπροστά στα παιδιά του Θεού, στους ανθρώπους του Θεού, για να τους αναγκάσει, να τους δελεάσει. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο διάβολος εργάζεται με τρία πράγματα: με προκλήσεις και δελεασμό, ή με απειλές και φόβο και τρομοκρατία, ή με πλάνη και ψέματα. Τώρα λοιπόν στον Αχάβ, τώρα εργάστηκε με δελεασμό και πρόκληση. Δίπλα στο παλάτι του, εκείνο που είχε στην Ιεζραήλ, υπήρχε ένα αμπελάκι, ένα αμπέλι του Ναβουθέ του Ισραηλίτου, το οποίο το ζήλεψε και αποφάσισε να το ζητήσει από τον Ναβουθέ. Και του έκανε μία πολύ έντιμη πρόταση, δίκαιη πρόταση. Του είπε «Δώσ' μου τον αμπελώνα σου που είναι δίπλα στο παλάτι μου, να έχω αυτόν σαν κήπο λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου. Και εγώ θα σου δώσω ανταυτού αμπελώνα άλλον καλύτερον από αυτόν. Ή θα σε ανταμείψω με μεγάλη ανταμοιβή αν μου τον πουλήσεις». Έντιμη πρόταση και μάλιστα και έτσι πλούσια. Όμως το κρίσιμο σημείο δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, η εντιμότης μας ή η δικαιοσύνη μας ή η καλοσύνη μας. Το κρίσιμο σημείο είναι η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές η υπακοή στο Λόγο του Θεού
μας φέρνει αντιμέτωπους με το συναίσθημά μας και με τη λογική μας. Αυτό που πρότεινε λοιπόν στον Ναβουθέ ήταν και έντιμο και δίκαιο και άφθονο. Θα σου δώσω μεγαλύτερο αμπελόνα από αυτόν που έχεις. Ή αν δεν θέλεις αμπελόνα, θα σου δώσω χρήματα αρκετά για να τον αγοράσω. Όμως ο Ναβουθέ είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν δελεάζεται από την προσφορά του Αχάβ, αλλά φοβάται το Θεό και υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να στον δώσω, μη γέννητο είσαι με παρά του Θεού, να δώσω την κληρονομία των πατέρα μου σε σέ, όταν ο Λόγος του Θεού λέει δεν θα μεταβαίνει η κληρονομία των ιών Ισραήλ από φυλή εις φυλήν, αλλά έκαστος εκ των ιών Ισραήλ θα είναι προσκεκολλημένος εις την κληρονομία της φυλής των πατέρων αυτής. Όταν εισήλθαν στη γη Ισραήλ, ο Θεός μοίρασε τη γη κατά φυλές, 12 φυλές του Ισραήλ, αλλά και κατά οικογένειες. Γιατί δεν ήταν μία γη ιδιοκτησίας τους, αλλά ήταν μία γη ιδιοκτησίας του Θεού, που του τις έδωσε ο Θεός να την διαχειρίζονται, αλλά ποτέ να μην φεύγουν από την ιδιοκτησία του Θεού, και έτσι ακριβώς όπως ο Θεός είχε προσδιορίσει, καθώς την εμπιστεύτηκε και στις φυλές του Ισραήλ, αλλά και στις οικογένειες του Ισραήλ. Ο Ναβουθέ λοιπόν δεν δελεάστηκε, δεν κατάφερε να τον δελεάσει και με την πρόκλησή του ο Αχάβ να τον κάνει να αμαρτήσει, αλλά στάθηκε στερεός στο Λόγο του Θεού. Ο Αχάβ έφυγε. Λυπήθηκε πάρα πολύ, γιατί είχε αγαπήσει τόσο πολύ το αμπελάκι του Ναβουθέ που ήθελε να το κάνει λαχανόκηπο. Είχε τόσο πολύ δελεαστεί από την πρόκληση και από τον πειρασμό του διαβόλου που έπεσε να πεθάνει από τη στενοχώρια του, από τη θλίψη του. Επλαγίασε επί της κλίνης αυτού, δεν έφαγε, δεν μίλαγε. Και δίπλα του η Ιεζάβελ, η γυναίκα της αποστασίας, της παράβασης και της πλάνης. Επικίνδυνη γυναίκα για τη ζωή του Αχάβ, επικίνδυνη για τις διδασκαλίες της, επικίνδυνη για τις παραβάσεις της, για τις ανομίες της, επικίνδυνος άνθρωπος. Κι όμως αυτήν διάλεξε για γυναίκα του. Όταν λοιπόν τον είδε στενοχωρημένο τόσο πολύ, του είπε, τι σε απασχολεί, γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένος? Και αυτός με παράπονο είπε, πήγα και ζήτησα το αμπελάκι από τον Ναβουθέ που είναι γείτονας, για να το κάνω κήπο λαχάνων και να το ενώσω με τον οίκον μου, και δεν μου το έδωσε. Δεν είπε για ποιο λόγο δεν του το έδωσε. Δεν αισθάνθηκε το λόγο. Δεν κατάλαβε, δεν κατανόησε, δεν χώρασε στην καρδιά του. Μα γιατί να μην μου τον δώσει? Μα δεν σου δώσε το αμπελάκι τον Ναβουθέ γιατί ήταν αντίθετο από το λόγο του Θεού. Ήταν αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά του πρόσφερα. Είχε να διαλέξει ο Ναβουθέ ανάμεσα στο θέλημα του Θεού και στο δελεασμό και την πρόκληση του Αχάβ, και διάλεξε το θέλημα του Θεού. Η Ιεζάβελ όταν τ' άκουσε, γυναίκα πονηρή, διαλογίζεται το κακό, σκέφτεται πονηρά, σκέφτεται, θα λέγαμε, όχι μόνο χωρίς φόβο Θεού, αλλά με μία σκέψη σατανική. Σατανική σκέψη. Εγώ έχω τη λύση. Εγώ θα σου δώσω το αμπελάκι του Ναβουθέ.
πόσο, αδερφοί αγαπητοί, επικίνδυνο είναι να ακούμε και τα λόγια των ανθρώπων, αλλά και τις προτάσεις των ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σου δώσω το αμπελάκι του Ναβουθέ. Φοβερή γυναίκα. Αλλά και απαράδεκτος ο Αχάβ. Τόσο πολύ το ήθελε που δέχτηκε με χαρά την πρόταση της Ιεζάβελ. Και γράφει γράμματα η Ιεζάβελ εκεί στην Ιεζραήλ όπου κατοικούσε ο Ναβουθέ, στους προύχοντας, στους άρχοντες, στους πρεσβύτερους του λαού. Ψάχνει να βρει τους πιο κακούς ανθρώπους και τους λέει φωνάξτε τον Ναβουθέ, βάλτε τον στην πρώτη θέση σε μία σύναξη που θα κάνετε, απέναντι του βάλτε του δύο ανθρώπους οι οποίοι θα ψευδομαρτυρήσουν ότι άκουσαν τον Ναβουθέ να βλασφημάει το Θεό και το Βασιλιά. Πράγμα το οποίο είχε σαπεινή από τον νόμο του Μωυσή λιθοβολισμό. Πράγματι έτσι έγινε. Τον έβαλαν στην πρώτη θέση, ψευδομαρτύρησαν και τον λιθοβόλησαν. Τώρα όμως σας δούμε, αδερφοί, τη ζωή του Ναβουθέ. Η υπακοή τον έφερε στο θάνατο. Επειδή πάκουσε στο Λόγο του Θεού, βρέθηκε ένοχος θανάτου, έστω και με πανουργία και με πονηριά. Η απάντηση είναι βρέθηκε απρόσεκτος. Παρόλο που με φόβο Θεού υπάκουσε, στη συνέχεια έγινε απρόσεκτος. Γι' αυτό ο Κύριος μας φωνάζει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί ξαφνικά τον καλέσανε οι άρχοντες και τον τοποθέτησαν στην πρώτη θέση και αποδέχθηκε αυτή τη μεγάλη τιμή που δεν του ανήκε. Αν ήταν προσεκτικός, θα ήταν και ταπεινός, θα ήταν και φρόνιμος, θα ήταν και αρνητικός σε αυτήν την τιμή, σε αυτό το καλόπιασμα, σε αυτή την προσφορά χωρίς λόγο. Φαίνεται η καρδιά του ήθελε, ή θα το έλεγα ανθρώπινα, τα ήθελε. Δεν φοβήθηκε το Θεό, αλλά αισθάνθηκε ότι αξίζει αυτής της τιμής, ενώ δεν την άξιζε. Δέχτηκε αυτή την τιμή, ενώ δεν του έπρεπε. Αποδέχθηκε αυτό το καλόπιασμα, αυτή την πολιτική προσφορά ο Ναβουθέ και έκατσε στην πρώτη θέση. Για σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν έλεγε εμένα δεν είναι η θέση μου εκεί. Και δεν καθόταν εκεί που τον βάλανε, αλλά καθόταν εκεί που του έπρεπε. Ούτε οι μάρτυρες θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα του, ούτε και το σχέδιο της Ιεζάβελ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τιμές, δόξα που δεν σου ανήκει, μην την αποδέχεσαι. Οι άνθρωποι λένε κάτι λάκκο έχει φάβα. Το έχετε ακούσει αυτό? Κάτι λάκκο έχει φάβα, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί ξαφνικά αυτοί έρχονται και με βάζουν στις πρώτες θέσεις? Όχι να πονηρευτεί, γιατί δεν είναι πονηρός ο Ναβουθέ, αλλά να μην αποδεχτεί. Τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Όταν σας προσκαλούν σε δείπνο, μην διαλέγετε την πρώτη θέση, γιατί θα έρθει ο οικοδεσπότης και θα πει φύγει από εκεί εσύ, θα βάλω άλλον αξιότερον από σένα και θα ντροπιαστείς ενώπιον πάντων. Αλλά και όταν σου προσφέρουν την πρώτη θέση, ενώ δεν σου ανήκει, ενώ δεν στο έχει δώσει ο Θεός, μην την παίρνεις. Θα βρεθείς σε αδιέξοδο, θα μπλέξεις. Δεν ξέρεις αν είναι από ανθρώπινη φιλοφρόνηση
ή αν από πονηριά του διαβόλου. Καθένας μας ξέρουμε τι έχουμε από το Θεό. Ξέρουμε. Ξέρουμε τι μας έχει δώσει ο Θεός. Ξέρουμε που μας έχει βάλει ο Θεός. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αν δεν ξέρουμε, χρειαζόμαστε μετάνοια. Εάν σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας περισσότερο από ότι είναι δοσμένο σε εμάς, χρειαζόμαστε επιστροφή. Είναι υπερηφάνεια και στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι δεν έχουμε και δεν διεκδικούμε αλλά ούτε και αποδεχόμεθα αυτά τα οποία δεν μας αξίζουν, τα οποία δεν μας τα έχει δώσει ο Θεός. Είναι επικίνδυνο, είναι κολακία και η κολακία είναι μυστικό του διαβόλου. Κολακία, πλάνη, απάτη. Ενώ στάθηκε τόσο καλά στην πρόταση και στην πρόκληση και στο δελεασμό του Αχάβ, στάθηκε τόσο αδόκιμος στην κολακία της πρώτης θέσης. Η ασφάλειά μας, αδελφοί, είναι ο έσχατος τόπος. Γιατί η Γραφή λέει «Η έσχατη θα είναι πρώτη». Οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Εάν η καρδιά μας πλανηθεί διεκδικώντας περισσότερα από αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, μπροστά μας υπάρχει κίνδυνος. Θα τολμούσα να πω κίνδυνος θάνατος. Και αν μας προτείνουν και μας προσφέρουν περισσότερα από ό,τι ο Θεός μας έχει δώσει, κίνδυνος θάνατος. Η προσφορά μπορεί να είναι δωροδοκία. Η προσφορά μπορεί να είναι δόξα. Η προσφορά μπορεί να είναι πλάνη, απάτη. Ο χριστιανός είναι προσεκτικός, άγρυπνος και ιδιαιτέρως προσευχόμενος. Δεν αποδέχεται εύκολα αυτό που του προτείνουν. Δεν το θεωρεί μια ευκαιρία, ούτε ευλογία Θεού. Το θεωρεί παγίδα. Γι' αυτό και προσέχει, αγρυπνεί, αλλά ιδιαιτέρως προσεύχεται. Μετά την προσευχή και όταν ο Θεός θα σου μιλήσει, τότε προχώρα και μη φοβάσαι τίποτα. Κανένας άνθρωπος που εκλέγει για τον εαυτό του περισσότερα από ό,τι ο Θεός του έχει δώσει, δεν πήγε καλά, για να μην πω άλλη λέξη. Δεν πήγε καλά. Ποτέ άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να πάρει αυτά που ο Θεός δεν του έχει δώσει, ποτέ δεν πήγε καλά. Ο άνθρωπος που δεν θέλει και ο Θεός τον πιέζει, αυτός πάει καλά στη ζωή του, χριστιανός. Θυμηθείτε όλους τους δούλους του Θεού. Το Μωυσή: «Σήκω να ελευθερώσεις το λαό Ισραήλ». Εγώ, λέει, Κύριε, εγώ είμαι βραδύγλωσος, εγώ δεν κάνω για αυτά. Έχει ωραία άποψη για τον εαυτό του. Αναγνωρίζει ότι έχει μικράν δύναμη. Δεν θα έρθει ποτέ σε αδιέξοδο. Αλλά η ζωή του θα περπατάει από ευλογία σε ευλογία. Πόσο άσχημα θα ήταν: «Το ξέρα, Κύριε, ότι εμένα θα βάζεις, εγώ είμαι ο καλύτερος». Φοβερό αυτό, αδερφοί. Φοβερό. Είναι απόλυτη ανάγκη, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, να ζητήσουμε από το Θεό και να ζητάμε από το Θεό να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που ξέρει ότι δεν αξίζει. Δεν είναι αυτός που λέει, που κάνει τον ταπεινό με μορφή ταπεινοφροσύνης, αλλά είναι αυτός που ξέρει ότι δεν αξίζει, ότι δεν μπορεί, ότι δεν είναι αυτός για μεγάλα. Και με σπρόξιμο μόνο από το Θεό προχωράει, όχι έτσι πως θέλει η καρδιά του, ακριβώς έτσι πως δεν θέλει η καρδιά του.
ακριβώς έτσι όπως η καρδιά του έχει σκεφτεί ότι είναι ο έσχατος. Επειδή έχεις μικράν δύναμη, γι' αυτό έθεσα ενώπιον σου θύρα νεωγμένη. Γιατί εξεύρω τα έργα σου και εξεύρω ότι αν και έχεις, επειδή έχεις μικράν δύναμη, μένεις όμως στο Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού. Ο Ναβουθέ εκεί έκανε το μεγάλο λάθος της ζωής του. Αισθάνθηκε ότι αξίζει να έχει την πρώτη θέση, γι' αυτό και την αποδέχτηκε. Και δεν σκέφτηκε και δεν ρώτησε και δεν προσευχήθηκε. Ο Θεός τη λέει. Με αποτέλεσμα τραγικό τέλος. Δηλαδή η πονηριά του διαβόλου, η πονηριά της Ιεζάβελ εκπληρώθηκε. Μέσα στην αγαθοσύνη του, μέσα στην πιστότητά του, αλλά όχι μέσα στην ταπείνωσή του. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι και κολακευόμαστε όταν μας προτείνουν κάτι μεγάλο. Γιατί η καρδιά μας την απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και δεν το λέω για σας, αλλά το λέω για όλους και για μένα θα τολμούσα να πω πρώτα απ' όλα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλεί περπάντα, σφόδρα διεφθαρμένη. Μία καλή λέξη να ακούσει, αρπάζει. Μία πρόταση, τρεχάλα την αποδέχεται. Όμως ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Ο Θεός δεν θέλει να πηγαίνεις οδηγούμενος από την καρδιά σου, αλλά να πηγαίνεις διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Να μην πηγαίνεις επειδή το θέλεις, αλλά να αναγνωρίζουμε ότι το θέλω μας δεν είναι το θέλω του Θεού. Και η λογική μας δεν είναι η λογική του Θεού. Να μην πηγαίνουμε γιατί το θέλουμε, να μην ενεργούμε γιατί έτσι θέλουμε, αλλά να προχωράμε γιατί ο Θεός μας οδηγεί μετά από προσευχή και εξήτηση. Όχι με χαρά, τι ωραία πρώτη θέση, με φόβο για την πρώτη θέση. Είναι βέβαιον ότι είναι μικρή η δύναμή μας. Απολύτως βέβαιον. Όποιος νομίζει ότι έχει μεγάλη δύναμη θα βρεθεί, αν μη τι άλλο, το ελάχιστον σε αδιέξοδο. Όποιος λέει είμαι αχρίος, άθλιος, ουτιδανός, δεν κάνω για τίποτα, ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω τα λάθη μου, ξέρω τι δεν μπορώ, τίποτα δεν μπορώ, τότε σε αυτόν ο Θεός ευαρεστείται και αυτόν δεν τον σπρώγνουν άνθρωποι, αλλά τον σπρώγνει ο Θεός. Δεν του ανοίγουν πόρτα οι άνθρωποι, αλλά του ανοίγει πόρτα ο Θεός. Εκεί δεν υπάρχει μόνο ασφάλεια, αλλά υπάρχει και μεγάλη ευλογία. Ο Ναβουθέ ο καημένος την έπαθε. Μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία της καρδιάς της απατηλής υπερπάντα και σφόδρα διαστραμμένης. Το σχέδιο του διαβόλου και της Ιεζάβελ βρήκε απόλυτη εκπλήρωση. Τον θανάτωσε τον Ναβουθέ και μάλιστα επειδή υπήρχαν και διάδοχοι του Ναβουθέ θανάτωσαν και τα παιδιά, τα αγόρια του Ναβουθέ. Τώρα λοιπόν η Ιεζάβελ θριαμβολογούσα, του λέει πήγαινε να κληρονομήσεις το αμπελάκι του Ναβουθέ γιατί απέθανε. Θριαμβευτής για το μεγάλο δώρο που του έκανε η Ιεζάβελ, παρακινούμενος, αποδεχόμενος τις προσφορές, τις απάτες, τις πλάνες της Ιεζάβελ και του διαβόλου που κρύβεται πίσω από αυτήν,
θριαμβευτής φτάνει και κληρονομεί το αμπελάκι. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Αλλά ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό επισκέπτεται τον Ηλία και του λέει πήγαινε εκεί στο αμπελάκι του Ναβουθέ, θα συναντήσει τον Αχάβ. Και όταν τον συναντήσεις, πες του εφώνευσας και ακόμη κληρονόμησες. Μία ερώτηση. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να στείλει τον Ηλία στον Αχάβ πριν φωνεύσει και πριν κληρονομήσει? Εάν το έκανε αυτό, αδελφοί, ο Θεός που δεν το κάνει ποτέ, δεν θα ήταν Θεός απόλυτης ελευθερίας. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτης ελευθερίας προς τον άνθρωπο. Τα σχέδιά Του δεν τα εμποδίζει. Τα κρίνει, αλλά δεν τα εμποδίζει. Γιατί τότε δεν θα ήταν δίκαιος. Τότε δεν θα ήταν κριτής ζώντων και νεκρών. Πράγματι τον επισκέφθηκε ο Ηλίας, όταν τον είδε ο Ναβουθέ του λέει με έβρικες εχθρέ μου. Ακούτε πως σκέφτεται για τον Ηλία, ότι είναι εχθρός μου. Ο Ηλίας δεν είναι εχθρός του. Ο Ηλίας θέλει το καλό του, αλλά γίνεται εχθρός του όταν ο Αχάβ έγινε εχθρός του Θεού. Εχθρός του Θεού, εχθρός του ανθρώπου του Θεού. Λέει και απαντάει, δεν σε έβρικα, ο Κύριος με έστειλε, εφώνευσες, κληρονόμησες, αλλά άκου τώρα τις συνέπειες του έργου σου. Εν το τόπο τούτο, όπου τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλω να σου γλύψει τα σκυλιά και το αίμα το δικό σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε βρήκα, όχι γιατί ήσουν καλός, αλλά γιατί πούλησες τον εαυτό σου στον απράτης πονηρών ενώπιον του Κυρίου. Πούλησες τον εαυτό σου για το αμπελάκι του Ναβουθέ, στο διάβολο όμως. Είδατε η επιθυμία, αδερφοί, που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Η επιθυμία της καρδιάς. Είτε αυτό είναι αμπελάκι, είτε αυτό είναι καταστάσεις, είτε αυτό είναι συνθήκες. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι κόλλημα. Έχει κολλήσει αυτός με το αμπελάκι. Έχει κολλήσει αυτός με τις σκέψεις του. Έχει κολλήσει αυτός. Το θέλει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Και ξέρετε τι παθαίνει. Χάνει τα πάντα. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ξεκολλήσει χάνει τα πάντα. Ο άνθρωπος που θέλει πάρα πολύ κάτι χάνει τα πάντα. Εκείνο που θέλουμε πάρα πολύ είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού. Τίποτα άλλο, αδερφοί. Να εξετάζουμε τον εαυτό μας και αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που το θέλεις πάρα πολύ, θα σε φέρει σε ταλαιπωρία. Όχι μόνο σε ταλαιπωρία, μπορεί και τελικά σε απώλεια. Θέλουμε πάρα πολύ τη δόξα του Θεού. Θέλουμε πάρα πολύ τη Βασιλεία του Θεού. Πάρα πολύ το Χριστό. Όλα τα άλλα να είναι κάτω από αυτά. Όλα τα άλλα με προσευχή. Όλα τα άλλα με εξήτηση. Και όταν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν τα θέλει, και εμείς λέμε δεν τα θέλουμε. Αμήν, αδερφοί. Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε. Εάν όμως πεις το θέλω, έπεσε στην παγίδα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν. Ας σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Δεν θέλω να προχωρήσουμε πιο πολύ εδώ. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αδερφοί, και να προσευχηθούμε να αφιερώσουμε το θέλω μας στον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Σας παρακαλώ πολύ να αφιερώσουμε αυτά που θέλουμε πάρα πολύ, να τα καταδικάσουμε και να ρωτήσουμε τον Θεό.
Και αδελφός μας ο Γιώργος ο Κλουβάτος, σας μας